Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά! Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Δεν έχω ψωνίσει ποτέ μου εκεί, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Και οι πέντε έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Γενικά μου αρέσει να ψωνίζεται με τις ώρες ή με τις υπομονής και ξεχνιέμαι μέσα στο μαγαζί. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά, δεν λείπουν οι ανατροπές και τα απρόοπτα. Γιατί μας δυσκολεύεις, Βίκυ? Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκυ Σκαγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Τη Δευτέρα, η Βίκυ Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Στυλάτη με αθλητικό look. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η 42χρονη Στέλλα. Μου θυμίζει ζεστό εβαπορέ με κακάο και παιδικά την Κυριακή το πρωί. Έκανε τις αγορές της στην Αγία Παρασκευή. Έχασε 20 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων. Δεν πειράζει. Βγήκε με αέρα στην πασαρέλα. Κρίθηκε. Είχε το αθλητικό στοιχείο σίγουρα, αλλά δεν ήταν τόσο στυλάτο. Άλλωστε, είμαστε το Shopping Star. Και βαθμολογήθηκε με 6,25 στα 10. Την Τρίτη, η 18χρονη Ειρήνη έκανε τα ψώνια της στη Νέα Σμύρνη. Μένει ωραία σουιλέτ. Η τύχη της χαμογέλασε στο παιχνίδι των φακέλων και κέρδισε 35 ευρώ. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ τυχερή. Το είχα και πάρα πολύ άγχος για το χρόνο. Αλλά δεν πρόλαβε να πάει στο κομμωτήριο για μαλλιά και μακιγιάζ. Δεν πειράζει, κοριτσιά, θα σας έρθω έτσι. Σας έρχομαι. Περπάτησε με κέφι στην πασαρέλα, κρίθηκε. Η Ειρήνη είναι κατά το ίμιση μέσα στο θέμα, είναι αθλητική, όχι όμως στυλάτη. Και βαθμολογήθηκε με 6,5 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Φωτεινής. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Φύγαμε για Ήλιον να συναντήσουμε τη Φωτεινή. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο σπίτι μου. Κόλλησε. Περάστε να δούμε τη δουλάβα μου. Γεια σου, Φωτεινούλα. Η Φωτεινή είναι φοιτήτρια οικονομικών, άρα τουλάχιστον περιμένουμε να διαχειριστεί συνετά τα χρήματα που θα πάρει. Μανταλάκια έχει το γραφείο. Αυτή εδώ είναι η ντουλάπα μου και θα σας δείξω μερικά από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Αυτό εδώ το φόρεμα... Κάνε περιγραφή. Είναι σατέν, φυστική. Πάρα πολύ ρατουνί, κρίνει όμως πάρα πολύ χειμερινό ρούχο. Εγώ θα το κατέθεσα σε ένα καλοκαιρινό ρούχο αυστηρά, γιατί και η διάθεσή του, και το μήκος του, αλλά και το χρώμα και η ματιέρα του είναι πιο καλοκαιρινή και ανοιξιάτικη. Τι να λέμε τώρα. Άστα. Παστέλ, σατέν, ωραίο χρώμα, τονίζει τα χαρακτηριστικά σου, μπόχο, σούπερ. Το είχα πάρει για ένα γάμο. Ποιος παντρεύτηκε? Το είχα βάλει με ροζ νουτ πέδιλο, για να μην είναι πολύ σκληρό με μαύρο. Και άκουσα πάρα πολύ θετικά σχόλια. Όπως ότι είμαι πάρα πολύ όμορφη και ότι μου πάει πάρα πολύ. Το ότι είσαι πολύ όμορφη, αυτό αληθεύει. Δεν χρειάζεται το συγκεκριμένο φόρεμα. Δεν το φοράω μόνο βράδυ. Αλλά... Μπορώ να το φορέσω και απόγευμα με κάποια sneakers για να βγω βόλτα με τους φίλους μου. Είναι κομμάτι πασπαρτού. Εννοείται. Εν είδα ότι σατέν είδα. Αυτό εδώ το παντελόνι είναι από τα αγαπημένα μου πραγματικά. Φαντάσου τα άλλα. Είναι σε φούξια χρώμα. Και πιστεύω, επειδή είμαι μελαχρινή, μου πάει πάρα πολύ. Είναι ψηλόμεσο. Συνήθως φοράω ψηλόμεσα παντελόνια για να τονίζουν τη μέση μου, που θεωρώ ότι είναι λίγο πιο λεπτή. Και επιλέγω γραμμές οι οποίες ταιριάζουν και αγκαλιάζουν ωραία το σώμα μου. Ωραία τα ψηλόμεσα, τα προτιμώ κι εγώ. Καταπληκτικά θα έλεγα. Χαίρομαι που επιλέγεις τέτοια παντελόνια. Δεν φαίνεται. Πιστεύω ότι θα σου πάνε πάρα πολύ. Απλά εμένα το συγκεκριμένο δεν μου άρεσε.
Πιστεύω ότι σε σχέση με κάποια κορίτσια της ηλικίας μου, δίνομαι λίγο πιο κυριλέ κάποιες φορές, κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει και θεωρώ ότι είναι και λίγο διαφορετικό. Κάνω τη διαφορά. Σημασία έχει να φοράς τα ρούχα που νομίζεις ότι σε εκφράζουν. Και αν αυτό το στυλ σε εκφράζει, πολύ καλά κάνεις και το επιλέγεις. Αληθινά δεν ξέρω τι σημαίνει το κυριλέ. Το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην Ελλάδα, αλλά τι εννοούμε. Εννοούμε πιο συντηρητικό, εννοούμε πιο βραδινό, εννοούμε πιο κλαμπάτο μπουζούκια, εννοούμε πιο συντηρητικό αλλά chic γραφείου. Τι σημαίνει κυριλέ άραγε. Τεράστια μυστήρια σήμερα στο Shopping Star. Αυτό εδώ το ολόσωμο σορτσάκι, ναι, είναι παγέτα κρουαζέ. Πιστεύω έχει το κατάλληλο μήκος για μια βραδινή εμφάνιση. Έχει εκπληκτικό γούστο. Είναι πανέμορφο. Γλυκούλα. Συνήθως επιλέγω να το συνδυάσω με ένα μαύρο καλσόν, όπως αρέσει και στη Βίκη. Και πιστεύω με τα κατάλληλα αξεσουάρ είναι μια πάρα πολύ κομψή επιλογή για βράδυ. Πολύ ωραίο βραδινό. Μ' αρέσει και η παγέτα, γιατί δεν φαίνεται τόσο πολύ. Πολύ ωραίο βραδινό κομμάτι, μπράβο σου. Γενικά μου αρέσει το ρούχο να κάνει φασαρία. Oh. Και είναι μια πολύ ωραία επιλογή και λαμπερή. Θέλεις λοιπόν το ρούχο να κάνει σαματά. Μια χαρά. Η αλήθεια είναι ότι προτιμώ ολόσωμες φόρμες και σορτσάκια από ό,τι φορέματα, γιατί με κάνουν να νιώθω πιο άνετα. Και μπορώ να χορέψω με μεγαλύτερη σιγουριά ότι δεν θα φανεί κάτι. Λε, μικρή είσαι και να φανεί, τι πειράζει. Α, με την ηλικία πάει, δεν το ξέρα. Πού πάμε τώρα? Ας περάσουμε τώρα στα παπούτσια. Πάμε λοιπόν. Αυτά εδώ, ναι, είναι ένα ζευγάρι μαύρα πέδιλα, τα οποία έχουν μία μικρή φιάπα και χοντρό τακούνι, γιατί με βολεύει περισσότερο, ώστε να είναι πιο σταθερά. Ίσως λίγο μπροστά τη φιάπα. Έλα. Να μην την επέλεγα. Τη φάπα. Αλλά κλασικά. Τα έχω φορέσει σε βραδινές εξόδους, σε κλαμπ. Και τα έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Μπράβο. Είναι πάρα πολύ ωραία μαύρα πέδιλα, απλά λιτά και απέριτα που όμως έχουν πάρα πολύ σεβεντής διάθεση, ολόσωστη πλατφόρμα, ολόσωστο τακούνι, πάρα πολύ σεξι, πάρα πολύ chic. Με το τακούνι πιστεύω το έχω, αν και ακόμα το προσπαθώ, αλλά πιστεύω ότι το μπαλέτο που έκανα αρκετά χρόνια με βοήθησε αρκετά σε αυτό. Αγαπημένο το μπαλέτο, φαίνεται άλλωστε και από τη στάση σου. Πολύ ωραία. Έχω καλή ισορροπία και δεν έχει τύχει ακόμα να πέσω. Ευτυχώς. Εγώ, ως γνωστόν, με τα τακούνια είμαι λίγο τσακωμένη και προσπαθώ να συμφιλειωθώ τα τελευταία χρόνια. Ένα κατ' του όρου που έχει βάλει για την ομαλή διεξαγωγή των σχέσεών μας η μητέρα. Αυτά εδώ τα sneakers είναι από τα αγαπημένα μου. Oh. Είναι δίπατα και σε χρώμα γκρι. Τα επιλέγω πολύ συχνά για να τα φοράω στη σχολή μου, αλλά και σε καθημερινές βόλτες, καφέδες. Πιστεύω ότι είναι ένα χρώμα το οποίο συνδυάζεται πολύ εύκολα με τα περισσότερα ρούχα μου. Αγαπημένα sneakers, πάνινα sneakers του O'Neill. Τα αγαπώ πάρα πολύ, μ' αρέσει το γκρι, μ' αρέσουν τα λευκά κορδόνια, μ' αρέσει πάρα πολύ η πλατφόρμα, είναι καταπληκτικά και μπράβο σου. Γενικά μου αρέσουν τα ποια? Λίγο διαφορετικά αθλητικά, όχι το κλασικό για να πάμε να τρέξουμε, για να μπορώ να τα συνδυάζω εύκολα και με πιο υφασμάτινα παντελόνια και δίνουν άλλο ύφος στο στυλ. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά, τα οποία είναι και καλύτερα θεωρώ από αυτά. Πιστεύω ότι για να πάω στη σχολή μου, που είμαι και πολλές ώρες όρθια γιατί είναι και μακριά, είναι η καλύτερη επιλογή. Δεν με τρελαίνουν τόσο, δεν θα τα επέλεγα εγώ, αλλά πιστεύω πως θα σπάνε πολύ. Για να δούμε και τις γόβες. Αυτές εδώ οι γόβες, οι οποίες τις λατρεύω. Λάθος σύνταξη. Έχουν ένα υπέροχο μοβ χρώμα. Wow, θανατηφόρο χρώμα. Και τακούνι. Μπορεί κάποιος να πει ότι είναι λίγο μεγαλύστηκες για την ηλικία μου, αλλά πιστεύω ότι αναδεικνύουν πάρα πολύ ωραία το πόδι μου. Και άμα δεν τις βάλω τώρα, που είμαι μικρή, πότε θα τις βάλω. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Είναι υπέροχες, έχουν υπέροχο χρώμα. Είναι σατέν, είναι τύπου πουέντ, αλλά σε γόβα με το κορδονάκι, τέλεια. Το σατέν στα παπούτσια πιστεύω είναι πάρα πολύ ωραίο και κομψό. Και μ' αρέσει και το προτιμώ όταν βρίσκω κάτι τέτοιες γόβες. Το σατέν στα παπούτσια, ιδανικό υλικό, κατάλληλο για όλες τις ώρες. Θα δούμε τσάντες. Ας περάσουμε τώρα στις τσάντες. Περνάμε. Αυτή εδώ είναι μια πρωινή επιλογή. Γυαλίζει. Είναι ένα ροζ λουστρίνι πουγκάκι. Δεν μ' αρέσει εμένα γενικά το λουστρίνι, μου κάνει λίγο παλιό, σαν ύφος. Τώρα το πουγκάκι είναι ωραίο μια χαρά, εξυπηρετεί σε πολλά. Το φοράω αρκετά συχνά, πιστεύω ότι είναι για όλες τις εποχές, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο διακριτικό χρώμα. Και το χρησιμοποιώ συνήθως πρωινές ώρες, για κάποιο καφέ, για ψώνια.
Και είναι πολύ όμορφο, νομίζω. Μπορεί να είναι πρωινή επιλογή και γιατί να μην είναι. Ποιος είπε το λουστρίνι δεν το φοράμε το πρωί. Ποιος είπε ότι δεν κρατάμε βελούδο το πρωί. Φυσικά και μπορούμε. Και στα αξεσουάρ όσον αφορά στις τσάντες, και στα παπούτσια και στις ζώνες. Γιατί όχι. Προτιμώ μαζεμένες τσαντούλες, αλλά ταυτόχρονα να έχουν και χώρο για να μπορώ να βάλω τα απαραίτητα πράγματα. Στη σχολή χρησιμοποιώ συνήθως πιο μεγάλες, φάση backpack, αλλά νομίζω αυτές για ένα καφέ είναι πολύ συμπαθητικές. Πιστεύω κιόλας ότι οι μεγάλες τσάντες δεν είναι της ηλικίας σου και νομίζω ότι ταιριάζουν οι πιο μικρές. Η ασπρόμαυρη. Αυτό εδώ το τσαντάκι είναι μικρό. Και τριανταφυλλένιο. Είναι ριγέ και έχει από μέσα κόκκινο που κάνει μια πολύ ωραία πινελιά. Το βρίσκω μεγαλίστικο και μου κάνει σαν τσαντάκι φαγητού. Το χρησιμοποιώ συνήθως απόγευμα προς βράδυ. Χωράει τα απαραίτητα πράγματα για τις εξόδους μου και είναι έτσι πολύ γλυκούλη μικρούλη. Γλυκούλη μικρούλη. Και το χρησιμοποιώ πολύ συχνά. Μου αρέσει πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει που είναι άσπρο μαύρο. Μ' αρέσει που μέσα έχει κόκκινο. Μ' αρέσει που είναι μικρό. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ ξεχωριστό. Για την ηλικία μου, μια τέτοια επιλογή είναι πιο ιδανική από ότι κλάτς σαντάκια έτσι πιο βραδινά. Μπορώ νομίζω να το κρατήσω και βράδυ. Γιατί όχι. Επιτέλους. Τι έγινε. Ένας άνθρωπος που δεν επιλέγει τα κλάτς. Δεν καταλαβαίνω την άλλη αυτή η μανούρα. Πολύ τη συμπάθησες. Τώρα που πάμε. Ας δούμε τώρα μερικά από τα αξεσουάρ. Αυτό εδώ το βραχιόλι είναι της γιαγιάς μου, της Φοφός. Μου το έκανε δώρο όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο και έχει μεγάλη συναισθηματική αξία. Είναι καταπληκτικό το βραχιόλι της γιαγιάς. Το αγαπώ, μπράβο στη Φοφό. Τι ωραίο που είναι το μέταλλο και το χρυσό και το ασήμι. Τι ωραίο που είναι έτσι παχύ και φαρδί και τι ωραίο που αγκαλιάζει αυτή η χειροπέδα τον καρπό. Είμαι 100% σίγουρη. Η γιαγιά έχει γούστο, ήταν παλιά και μοδίστρα, οπότε είναι στο χώρο έτσι της μόδας. Οπότε όλα της τα κομμάτια είναι ένα και ένα. Είμαι σίγουρη γιατί και η δικιά μου γιαγιά ήταν μοδίστρα και είχε ακριβώς την ίδια ιδιοσυγκρασία με τη δικιά σου. Νομίζω δεν έχω πάρα πολλά στοιχεία από τη γιαγιά, πέρα από έτσι από το όνομα. Αλλά είμαι καλλιτεχνικής φύσης, οπότε σε αυτό το κομμάτι κάπως τα βρίσκουμε. Θες μήπως να σε φωνάζουμε και σε ένα Φοφό? Μου έχει μάθει κάποιες φορές και ένα ράβο, βελονάκι, πιο παλιά όταν ήμουν μικρή. Και τα κατάφερνα συνήθως και περνούσα έτσι πολύ ευχάριστα χρόνια με τη γιαγιά μου. Και εμένα η γιαγιά μου προσπαθούσε να με μάθει, αλλά δεν μ' άρεσε. Τι έχουμε εδώ τώρα? Αυτό εδώ το κολιέ. Έχει ένα πράσινο μήλο. Διαμαντάκι, να το πω, και μία πέρλα. Πιστεύω είναι πολύ διακριτικό στο λαιμό. Οι επιλογές σου είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Πολύ ωραία διακριτικά κομμάτια που τονίζουν τα χαρακτηριστικά σου χωρίς να φωνάζουν πολύ. Εξαιρετικό. Συνήθως το φοράω βράδυ με κάποιο έτσι πιο επίσημο ρούχο και μου αρέσει αρκετά, μπορώ να πω. Πάρα πολύ ωραίο κολιέ, μ' αρέσει το πράσινο πετράδι, μ' αρέσει η περλίτσα, μ' αρέσει όλο βασικά. Επειδή τα ρούχα μου συνήθως είναι έτσι λίγο πιο έντονα. Και δεν σου φαίνεται. Συνήθως επιλέγω αξεσουάρ λίγο πιο ήσυχα. Αλλά φοράω και αρκετά. Δηλαδή μπορώ να φορέσω 3-4 βραχιόλια μαζί, κολιέ αντίστοιχα. Μ' αρέσει να φοράω. Πιστεύω δίνουν άλλο αέρα στο στυλ. 19 χρονών και να φορέσεις από τώρα πέρλες, είναι υπερβολή νομίζω. Για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ και ας αφήσουμε τις υπερβολές. Θα πιούμε τίλιο. Τώρα θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες μου με διαφορετικά look. Πόσο διαφορετικά δηλαδή? Εδώ είμαι στο κέντρο της Αθήνας. Τι έκανες? Είναι χειμώνας. Νομίζω Δεκέμβρη πρέπει να είναι. Δεκέμβρη θα ήταν θαρό. Έχω αποφασίσει από πολύ μακρύ μαλλί να κόψω ένα καρέ. Το οποίο πιστεύω κιόλας ότι μου πάει και σκέφτομαι να τα ξανακάνω. Μου αρέσει και το σύνολό σου και το μαλλί σου. Πιστεύω πως σου πάει. Να τα ξανακάνεις άμα σ' αρέσαν και σένα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Μακρύ μαλλί δεν ξέρω αν θα ξαναφήσω τόσο πολύ. Γιατί? Γιατί είναι πολύ κουραστικό και νομίζω φτιάχνεται πιο εύκολα το κοντό. Και στιλιστικά μου αρέσει περισσότερο στο στυλ. Θα ήθελα να κρατήσω επαφή μόνο και μόνο για να δω την εξέλιξη στο στυλ της, έτσι. Δηλαδή, έχω πολύ καιρό να δω πόσο φινετσά το παιδί σε αυτή την ηλικία. Καλέ, σταμάτα! Εσύ, Βίκυ, τι λες? Προτιμάς το κοντό μαλλί που έχω εδώ πέρα, όπως είναι τώρα, ή λες να το αφήσω πάλι μακριά? Εμένα μου αρέσει και το κοντό, μου αρέσει και το πιο μακρύ και το μακρύ σε εσένα, γιατί έχεις και την ηλικία και το πρόσωπο που μπορείς να το υποστηρίζεις πολύ εύκολα. Next. Αυτή είναι μία φωτογραφία από τον μπαλέτο. Είμαι πρώτη λυκείου εδώ πέρα. Τρομερή αντίθεση. Τι να πω, μπράβο σου, είσαι πολύ γλυκούλα. Το μπαλέτο ήταν για πολλά χρόνια στη ζωή μου. Έκανα από τα 2,5 και είναι κάτι που το αγάπησα πάρα πολύ. Τώρα λόγω πανελληνίων
Το είχα σταματήσει και λόγω καραντίνας, οπότε έχω τις φωτογραφίες να θυμάμαι τις όμορφες παραστάσεις που κάναμε. Μπράβο! Και εγώ έκανα παλιά παλέτο. Και τι έγινε? Αλλά ούτε αυτό μου άρεσε. Πάρα πολύ ωραία και η στάση και η πόζα που έχεις πάρει, το φόρεμα, φαντάζομαι ότι θα σου είναι φοβερή. Δεν ξέρω αν θα ξεκινούσα πάλι το χορό. Θέλω να ξεκινήσω κάτι διαφορετικό, έτσι πιο δυναμικό. Σαν τι? Έχω στο μυαλό μου το kickboxing. Μπα! Τι έχεις στο μυαλό σου? Δεν την περίμενα αυτή την αλλαγή. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Θέλω εδώ και αρκετά χρόνια να ξεκινήσω και νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία τώρα, γιατί είμαι ακόμα μικρή. Αν θες kickboxing, kickboxing. Απλά είναι κρίμα να έχεις επενδύσει τόσα χρόνια σε αυτή την τέχνη που είναι ο χορός και να την παρατήσεις τελείως. Τζάμπα η τουτού, Βίκη. Δεν έπαιρνε καλύτερα γάντια. Πάμε να δούμε τώρα τα αγαπημένα σύνολά της. Αυτό είναι το πρωινό μου ντύσιμο για τη σχολή. Oh. Φοράω ένα τζιν παντελόνι, το οποίο είναι άνετο, λίγο ωραίο, σε πιο φαρδιά γραμμή. Ναι. Φοράω ένα πανωφόρι, το οποίο είναι πράσινο καρό με λευκό και μαύρο και από πίσω κάνει σαν πουκάμισο. Πάρα πολύ ωραίο το oversized πουκάμισό σου. Μ' αρέσει που έχει μοτίβο πιέ ντε κοκ. Μ' αρέσει το χρώμα, το πράσινο, το γκρι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το denim, πολύ ωραίο και το top από μέσα. Η backpack ok, μαύρη με λουδάκια κοριτσίστικη και πολύ ωραία και τα sneakers σου, μπράβο. Πιστεύω ότι η πιο φαρδιά γραμμή mom fit μου πάει πιο πολύ στο σώμα μου. Είναι μια πολύ καλή επιλογή και για πρωί και βράδυ. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου, Φωτεινή. Το mom fit δεν είναι για βράδυ. Γιατί, Η γραμμή τους δεν κολακεύει συνήθως στο σώμα, εκτός κι αν είναι το super wow, Βίκη και βάλε. Βραδινή τώρα. Άμα δεν σ' αρέσει και εδώ. Αυτό είναι ένα βραδινό μου σύνολο. Έτσι θα πήγαινα για ποτό με τις φίλες μου σε κάποιο κλαμπ ή σε κάποιο μπαρ για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει να κάνω εντύπωση. Οπότε, όσο υπερβολικό και αν φαίνεται σε κάποιους, σε μένα μου αρέσει και νομίζω μπορώ να το υποστηρίξω. Είσαι ολόσωστη. Να και ένας άνθρωπος που φοράει το μπεζ νιούντ ψιλοτάκουνο σωστά. Το σατέν μου αρέσει. Okay. Αρκετά στα λιντζερί, γιατί είναι πιο κομψά και δίνουν άλλη φινέτσα. Το σατέν είναι ένα καταπληκτικό υφασματάκι. Σε όποιο ρουχαλάκι και να το βάλουμε, μεταμορφώνει. Πάμε στο σαλόνι μας τώρα να ακούσουμε τι λένε τα κορίτσια. Κορίτσια, πώς σας φάνηκε η ντουλάπα της Φωτεινής? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σατέν, το φόρεμα, με το κρουαζέ μπροστά και τα βολάν. Έχω ένα παρόμοιο και το θεωρώ και για πρωί με σνικεράκια, αλλά και το βράδυ με κάποια άλλα αξεσουάρ. Δεν έχω την ίδια άποψη. Δεν μου άρεσε το μανίκι και το βολανάκι που είχε το μανικάκι στο τελείωμα. Κατά τα άλλα, το χρωματάκι ήταν όμορφο, ωραίο, συμπαθητικό. Εγώ το φάνη το βρήκα εξαιρετικό. Νομίζω ότι απόγευμα νωρίς με ένα σνικεράκι, με μια φλατ μποτούλα, μέχρι το βράδυ με ένα πέδιλο ή μια γόβα, ήταν ιδανική επιλογή. Η Φωτεινή αναχωρεί για ψώνια με το μαγικό πανάκι του Shopping Star και τον πιο επιθυμητό οδηγό της ελληνικής τηλεόρασης. Προορισμός της μια περιοχή έκπληξη όπου θα κάνει τα ψώνια της. Φύγαμε! Πάμε για shopping! Μπορώ να έχω το φάκελο? Σε φακελώσαμε. Ευχαριστώ. Και τι λέει? Γλυφάδα ελληνικό. Σούφεξε. Μ' αρέσει. Στη Γλυφάδα έχω πάει για καφέ και έχω δει πως είναι τα μαγαζιά. Θέλω μια πρόκληση για μένα και νομίζω θα τα καταφέρω. Ωραία. Τις ταιριάζουν οι περιοχές. Ποια θα είναι η πιο αυστηρή παίκτρια? Πιστεύω η πιο αυστηρή μπορεί να είναι η Μαργαρίτα, γιατί έχουμε λίγο διαφορετικό στυλ, αλλά ελπίζω να μην την απογοητεύσω. Κάνε τις κατάλληλες επιλογές, Φωτεινή, και να είσαι σίγουρη ότι δεν θα με απογοητεύσεις. Θα είσαι μέσα στο θέμα? Πιστεύω μπορώ να είμαι στυλάτη με αθλητικό look και να το προσαρμόσω στο δικό μου στυλ. Και θα πάω στο Μιλάνο με τη φίλη μου την Ειρήνη να πάμε να κάνουμε βόλτα και να ψωνίσουμε. Πω που να πιούμε και έναν ωραίο καπουτσίνο στον Κόβα. Τι ωραία που θα ήταν να έρθω κι εγώ μαζί σας. Στο Μιλάνο θα πας με αθλητικά, σαν τη μύγα με στο γάλα θα είσαι. Δες, φτάσαμε! Όχι στο Μιλάνο, κάπου καλύτερα. Έφτασα και τώρα τρεχάτε πουδαράκια μου. Η 19χρονη φοιτήτρια οικονομικών από το Ήλιον σήμερα ανακαλύπτει την αγορά σε Γλυφάδα και ελληνικό, με στόχο να γίνει στυλάτη με αθλητικό look, athleisure δηλαδή. Πρέπει να βρει ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, ενώ θα πάει και κομμωτήριο μέσα σε 3 ώρες και με 350 ευρώ. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα κάποιο σύνολο έτσι αθλητικό, στυλάτο. Ωραία.
Τι έχετε να μου προτείνετε? Για να δούμε τι έχετε. Έχει σετ φόρμας. Δεν θέλω σετ σετ. Τι θέλεις, σετ σκέτο? Έχει κολάν. Μπορούμε να το ταιριάξουμε με κάποιο μπλουζάκι. Ναι, υπάρχει και σε ποδηλατικό κολάν. Όχι. Ωραία, θα δούμε αυτό. Έχεις και ποδήλατο? Μπλουζάκι. Πάμε από εκεί. Α, είναι τεράστιο το μαγαζί. Έχω σε φυτεράκι. Ναι. Ψήνεσαι? Σε άλλο χρωματάκι υπάρχει? Ναι, υπάρχει. Σε χακί υπάρχει? Ναι. Α, κατετάγει. Μπορώ να δοκιμάσω και αυτό? Βεβαίως. Θέλετε με το μαύρο κολάν ή θέλετε και μπλε? Πάρτε και τα δύο. Σήμερα. Με το μαύρο το προτιμώ. Ορίστε. Και να βρούμε κάτι άλλο για το χακί. Ένα φύλλο πορείας. Κάτι σε φόρμα, φαρδιά. Σε μαύρη. Μπορώ να δω σε πετρόλ, στο πετρόλ καλύτερα. Καλέ, μην τρέπεσαι, πες τα όλα. Ποιο σχεδιάκι θέλετε? Αυτό. Το άλλο είχε και σύνθημα επάνω. Το δοκιμαστήριο. Περάστε πάνω. Ντουγρού. Και δεν βγαίνει, λέει, ποτέ και δραπετεύει, φαντάζεσαι? Το κολάν μου αρέσει. Το μπλουζάκι δεν είναι αυτό που είχα στο μυαλό μου. Αλλά έχει την κουκούλα και νομίζω ότι παραπέμπει έτσι λίγο πιο αθλητικό. Το κολάν σίγουρα είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει και νομίζω μου ταιριάζει. Φωτεινή μου, εδώ θα πρέπει να τελειώσουν τα ψώνια σου. Είναι καταπληκτικό το συνολάκι. Είσαι μέσα στο θέμα, το χρώμα σου πάει τρελά. Επιτέλους και ένας άνθρωπος δοκίμασε κολάν σε athletic stylish look. Ωραίο το κολάν, όχι το από πάνω. Το μοβ μου αρέσει σαν χρώμα γενικά. Το φοράω στην καθημερινότητά μου. Νομίζω ότι με φωτίζει και ότι μου ταιριάζει σαν χρώμα. Το λιλά να σε φωτίσει. Το συγκεκριμένο που είναι το μοβ του επιταφείου, όχι, κοριτσάκι μου, που είσαι η χαρά της ζωής. Μπορώ να έχω κάποιο πανοφόρι? Ναι, ελάτε. Τη ζωή εν τάφο. Χούντι. Μ' αρέσει πιο πολύ αυτό. Δεν της άρεσε το χούντι. Θα το βάλουμε σήμερα. Α, πιο μοντέρνο, Ωραίο είναι, αλλά... μ' αρέσει. Είναι έτσι, δεν είναι το κλασικό μπουφανάκι. Ταιριάζει και με το κολάν που είναι μαύρο. Λίγο κοντό δεν είναι? Νομίζω και δεν καλύπτει πολύ την μπλούζα. Κάθεται πολύ ωραία νομίζω. Πάρα πολύ ραμάνικο κοντό τζάκετ. Μ' αρέσει που γυαλίζει, μ' αρέσει που είναι μαύρο και καπιτονέ. Δεν μ' αρέσει το τόπο από μέσα. Κράτα το μπουφανάκι, κράτα το κολάν και βάλουμε κάτι πιο σεξι από μέσα. Το γυλαίκο αυτό τώρα σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο που έχεις επιλέξει, ναι, δεν μ' αρέσει. Oh. Για πάμε κάτι άλλο. Μπορεί να πήρε και η Στέλλα γυλαίκο, αλλά νομίζω είναι διαφορετικό, πιο κοντό. Είναι λίγο σαν μπόμπερ γυλαίκο και δεν έχει ούτε κουκούλα. Οπότε? Οπότε δεν νομίζω ότι την αντιγράφω. Σίγουρα δεν είναι ίδιο με τη Στέλλα, είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Αλλά σε παρακαλώ μην το επιλέξεις. Πιτζάμα, θα κοιμηθούμε? Μ' αρέσει το χρώμα της φόρμας. Νομίζω μου πάει και με φωτίζει, γιατί είμαι και μελαχρινή. Μ' αρέσει το κόψιμο στο παντελόνι που είναι φαρδί. Και είναι διακριτικές οι γραμμούλες που κάνει στο πλάι. Το ζακετάκι είναι έτσι κοντούλι και είναι σετ με τη φόρμα. Δεν θα μπορούσες, Φωτεινή, να πας με αυτό το σύνολο στο Μιλάνο. Πόρτα. Έρχομαι να στηράει και βλέπουμε. Θα κράταγα από το πάνω μέρος της φόρμας, το ζακετάκι με την κουκούλα, το χούντι. Θα το έκλεινα σαν μπλουζάκι, πολύ κοντά στο στήθος. Από κάτω θα βάζα το μαύρο το κολάν και από πάνω το αμάνικο κροπ καπιτονέ μπουφάν. Όνειρο. Για να δούμε και το μπλουζάκι. Έχει ωραία πλάτη. Για να το δούμε. Με αλυσίδα. Μοιάζει με ένα που δοκίμασε και η Στέλλα, βέβαια. Ω, κίνκι. Αλλά δεν το πήρε. Οπότε, αν μου αρέσει, μπορώ να το πάρω. Είναι χακί. Δεν ταιριάζει βέβαια πολύ με τη συγκεκριμένη φόρμα, αλλά είναι μια ωραία επιλογή. Το φούτερ είναι ωραίο που κάνει αυτή την τσαχπινιά, αλλά οι χρυσές αλυσίδες νομίζω ότι είναι για μια κοπέλα λίγο μεγαλύτερη από τη δικιά σου ηλικία. Oh. Δεν ξέρω αν είμαι για Μιλάνο έτσι, γιατί είναι είσαι λίγο απλό και καθημερινό και μου θυμίζει λίγο ότι πάω γυμναστήριο. Και θέλω να το αποφύγω αυτό. Ούτε για Μιλάνο, ούτε για γυμναστήριο. Το συγκεκριμένο άστο εκεί που είναι. Πάμε, Φωτεινή! Ώρα να δούμε το δεύτερο μαγαζί. Έχεις ακόμη 2 ώρες 41 λεπτά και 18 δεύτερα.
Φτάσαμε κιόλας. Για να δούμε. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα κάποιο αθλητικό ρούχο, έτσι πιο στυλάτο. Βεβαίως. Θέλατε να δούμε κάτι σε κολάν, σε φορμούλες. Να δούμε απ' όλα. Βεβαίως, ελάτε. Εδώ. Απ' όλα λοιπόν, ορίστε. Ποιο επιλέγεις? Έχετε εσείς κάτι να μου προτείνετε? Βεβαίως. Θέλετε να κοιμηθούμε σε κολάν? Ναι, μπορούμε. Εδώ. Δεν είσαι και σίγουρη, ε? Και πιο φαρδιά φόρμα. Βεβαίως. Με κάποιο oversized πουλ. Σε πουλοβεράκι. Όχι πουλόβερ, φούτερ. Φούτεράκι. Ναι. Ναι, όλα τα έχει το μαγαζί. Τώρα αυτή η πικρή φόρμα. Ναι. Μη χαζεύουμε. Ο χρόνος τρέχει, ε? Τι κάνεις τόση ώρα? Αγχώθηκες? Φωτεινή. Κόλλησα. Μην αργείς, μικρούλα μου, γιατί δεν θα προλάβεις το τέλος. Θα δοκιμάσω αυτό. Ναι. Ποιο άλλο? Πάρε ένα στην τύχη, βρε παιδί μου. Τι τη φόρμα με τη ζακετούλα. Κάποιο μπλουζάκι που μπορώ να βάλω από μέσα. Βεβαίως. Κάποιο πιο απλό. Τι είναι αυτό? Μ' αρέσει πιο πολύ αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πιο χειμερινό. Δοκιμάστε και αυτό. Ωραία. Τζάμπα είναι, η δοκιμή. Ωραία, και θα πάρω και αυτό. Πάω να δοκιμάσω. Άντε, επιτέλους. Μαλλί έβγαλα. Φωτεινή, δεν βρω έξω. Ένα σετ φόρμα σε μπες παντελονάκι. Με μια ζακετούλα έτσι, φαρδιά, oversize, που έχει και άσπρο και μαύρο. Και ένα τοπάκι λευκό, κάνει κάπως rip. Δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω, είναι πάρα πολύ στηρητικό και κοινότοπο. Ωραία σου πάει φυσικά, αλλά είναι loungewear, να πας να ηρεμήσεις τον καναπέ σου και να δεις την ταινία σου. Μ' αρέσει... Τι? Καθόλου βασικά, όχι. Δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν σε κολακεύει. Με τα κρό μπλουζάκια... Δεν έχω τρελή αδυναμία το χειμώνα, έτσι, αυτό το μήνα. Δεν είμαι σαν την Ειρήνη που τα φοράει χειμώνα-καλοκαίρι τα crop top. Προτιμώ να είναι έτσι λίγο πιο φαρδί και να με καλύπτει. Εγώ τα προτιμάω και καλοκαίρι και χειμώνα, γιατί τα θεωρώ sexy. Σταμάτα! Αλλά για Μιλάνο ούτε εγώ θα τα προτιμούσα. Επειδή έκανα αρκετά χρόνια χορό και φορούσα φόρμες, έχω γυρίσει το στυλ μου έτσι λίγο διαφορετικό, με πιο υφασμάτινα παντελόνια. Νομίζω ότι μου ταιριάζει πιο πολύ. Το κυριλέ. Γι' αυτό με δυσκολεύει λίγο τώρα πλέον να βρω έτσι φόρμα. Όχι. Τι όχι? Σαν να έχεις βγει από τη βιντεοκασέτα της δεκαετίας του 80. Ποια? Όχι. Ψηλός, λιγνός και ψεύταρος. Επειδή το μπλουζάκι αυτό είναι λίγο μεγάλο, μπορώ να έχω ένα άλλο. Βεβαίως. Θέλετε αυτό? Κάποιο διαφορετικό, να δοκιμάσω αυτό. Α, δεν θα φύγουμε σήμερα. Ορίστε. Ευχαριστώ. Εδώ θα μείνουμε. Τι είναι αυτό, καλέ? Αυτό το σύνολο είναι λίγο διαφορετικό, νομίζω. Πάπλωμα, φόρεσε. Είναι ένα λίγο πιο πλεκτό μπλουζάκι, γκρι, με γιακά. Μία βελουτέ γκρι φόρμα, έτσι πιο φαρδιά που τις προτιμώ. Και ένα μάνικο μπουφανάκι, το οποίο είναι μακρύ, είναι ιδιαίτερο και διαφορετικό. Δεν νομίζω ότι παραπέμπει στη Στέλλας καθόλου. Κόλλησες με τη Στέλλα, επειδή φόρεσε και εκείνη ένα κυλέκο. Ας τη Στέλλα, εσύ κοίτα το τι θα αγοράσεις εσύ και τι σου πάει. Καμία σχέση με το δικό μου. Τελείως διαφορετικό στυλ, τελείως διαφορετικό μιξάρισμα με τα υπόλοιπα που φοράς. Υπέροχη επιλογή. Μ' αρέσει σαν σύνολο, αλλά θα ήθελα κάτι λίγο έτσι πιο στυλάτο για να πάω στο Μιλάνο. Νομίζω ότι είναι πολύ καθημερινό και πρωινό. Το μπουφάν τα μάνικο στο Μιλάνο θα παγώσεις. Κάνει κρύο, δεν μ' αρέσει καθόλου. Οι αέριδες. Για πρωί δε ούτε καν, ούτε απ' έξω. Βέβαια η Βίκη μπορεί να πει ότι το γυλαίκο είναι στυλάτο, γιατί είναι βινίλ και της αρέσουν κάτι τέτοια. Εσείς τι λέτε, κορίτσια? Φυσικά και το βινίλ είναι στυλάτο, ούλτρα στυλάτο. Τώρα τι κάνεις? Το ζιβάκο το φοράω, αλλά το φοράω συνήθως λίγο πιο χειμώνα. Νομίζω ότι θα σκάσω τέτοια εποχή στο Μιλάνο. Δεν ξέρω. Προβληματίζομαι λίγο. Είναι καταπληκτικό και φουλ στυλάτο. Δεν μπορώ να καταλάβω που βρίσκεις το λάθος. Πόσο χρόνο έχω? 2 ώρες 16 λεπτά και 43. Γρήγορα, να πάμε να βρούμε κι άλλο ένα σύνολο. Πάμε, πάμε. Για πια σου, πάμε πιο γρήγορα, γιατί σε βλέπω έχεις χαλαρώσει λίγο. Αυτό. Μπορώ να πάρω αυτό? Βεβαίως. Ωραία. Και με τι μου προτείνετε να το συνδυάσω από πάνω? Με ένα λευκό μπλουζάκι. Με μια τραγιάσκα. Ναι, μ' αρέσει αρκετά νομίζω. Και κάτι ακόμα. Τι? Θα πάρω αυτό το κολάν. Οκ.
Και με τι να το φορέσω από πάνω? Έλα μου ντε. Κάποιο μονόχρωμο, έτσι πιο φαρδί. Έχουμε. Εδώ. Ας το δοκιμάσω. Α, με βε. Να και τα κολάν. Επόμενο συνολάκι είναι ένα μπλε κολάν. Μπλε electric. Λίγο γυαλιστερό. Και ένα footer pullover. Ωραίο. Μπλε κι αυτό, είναι λίγο τον σουρτών. Είναι Σάμι Τζο που κάθεται και έχει μπει μέσα η Αλέξης και του λέει ότι το Στίβεν τον θες μόνο για τα λεφτά του και πρέπει να τον χωρίσεις. Τέτοια φάση είναι. Καλέ, τι λέει. Δεν είναι άσχημο. Μ' αρέσει. Νομίζω μου πάει και το χρώμα. Πάρα πολύ ωραίο το λίκρα κολάν. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ λαμπερό. Μ' αρέσει επίσης πολύ το top από πάνω που είναι πλεκτούλι με ένα απλό βε. Πάρα πολύ. Ωραίο χρωματάκι. Αυτά. Ωραία αγάπη, Μιλάνο πας. Με την Ειρήνη θα ξεκινήσουμε 10 η ώρα το πρωί. Πουρνό. Για να τα προλάβουμε όλα. Να πάμε να δούμε την πόλη και μετά θα πάμε για ψώνια. Για ψώνια, ναι, μπράβο. Είναι να το φορέσεις, να πας να ψωνίσεις κάτι άλλο και να το βγάλεις αυτό. Γενικά μου αρέσει να ψωνίζονται με τις ώρες ή με τις υπομονείς και ξεχνιέμαι μέσα στο μαγαζί. Μπορώ να δοκιμάσω ξέρω. Τα πάντα. Εδώ δεν γίνεται όμως. Άμα έχω χρόνο. Τώρα όμως είσαι στο Shopping Star, οπότε ανέβασε ταχύτητα. Δεν τη βλέπω να ανεβάζει. Αυτό πώς σου φαίνεται? Ωραίο συνολάκι, μ' αρέσει. Είναι μια fleece φόρμα μπορντό, πολύ ωραίο χρώμα και ένα άσπρο μπλουζάκι, το οποίο ναι μεν είναι στενό, αλλά έχει την ιδιαίτερη λαιμόκοψη. Νομίζω ταιριάζει και σαν συνδυασμός και μου πάει αρκετά. Η φόρμα πάρα πολύ απλή, δεν μ' αρέσει καθόλου το χρώμα της. Βάση δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, δεν νομίζω ότι κάνει στυλ έτσι. Γενικά στο Μιλάνο έχω ξαναπάει άλλη μια φορά, αλλά ήμουν πιο μικρή και δεν έχω πάει για ψώνια, οπότε είναι ευκαιρία τώρα. Οπότε τώρα ας πάμε να ξετινάξουμε τα μαγαζιά. Να πας να ξετινάξεις τα μαγαζιά, όχι όμως με το παντελονάκι αυτό, είναι μόνο για κρεβάτι. Κρεβάτι? Η μαμά μου η Εύη, α, τι κάνει. Πιστεύω θα της άρεσε αυτό το σύνολο, αν και θα μου έλεγε ότι είμαι λίγο απλή. Η μαμά είναι έτσι λίγο πιο κυριλέ στο ντύσιμο και από μικρή δοκίμαζα και τα ρούχα της. Α, έτσι. Τώρα ανταλλάζουμε και ρούχα, οπότε ναι, είναι έτσι λίγο διαφορετικό. Κάποια στιγμή εσύ με τη μαμά σου και εγώ με τη μαμά μου να πάμε για καφέ. Τρεις γενιές, μπορεί και τέσσερις. Πάμε Φωτεινή, έχεις ακόμη ένα κατάστημα με ρούχα. Την έκανες και τη βόλτα σου στη Γλυφάδα. Πρόσεχε το τραμ! Είναι αργό, αλλά καμιά φορά γκαζώνει. Γεια σας! Γεια σας! Θα ήθελα ένα σετάκι, έτσι πιο αθλητικό. Θα πάω στο Μιλάνο βόλτα, πρωινό, ναι. Και να είναι έτσι στυλάτο. Ωραία, τι ναι. Θα μου προτείνατε? Τι έχουμε? Θα φορούσατε κάτι τέτοιο, σαν αυτό που φοράω εγώ? Όχι, όχι. Κρίμα. Ωραία, πάμε. Μ' αρέσει όμως το πανοφόρι, ναι. Πολύ. Ωραία. Δείτε αυτό. Ωραία. Μετά υπάρχει αυτή η φόρμα εδώ. Μ' αρέσει, λίγο πιο απλή. Μ' αρέσει. Ωραία. Τι άλλο θέλεις? Μετά σαν βελούδινο σουτάκι. Μίλα καλέ. Όχι. Όχι. Ωραία. Θα μπορούσα να δω ένα... Ένα τι? Πουκάμισο με κάποιο oversized pullover. Πουλοβεράκι δεν έχω, αλλά... Φούτερ, συγγνώμη. Ναι, σε φουτεράκι ναι. Φούτερ κάποιο oversized. Ωραία. Να δούμε αυτό. Ναι. Και τι άλλο έχουμε? Κάτι τέτοιο. Όχι, θέλω να το βάλω από πάνω, πιο χρωματιστό έχουμε. Την έχεις έτσι να αργείς και άμα προλάβεις... Γράψε ούτε μας. Ούτε Μιλάνο, ούτε ψώνια, τίποτα. Καλύτερα, θα γλιτώσει και τα έξοδα. Για από πάνω από το πουκάμισο υπάρχει και αυτό, που είναι και κοντό. Ωραία, να το δοκιμάσω. Ωραία. Μ' αρέσει αυτή η άσπρη φόρμα. Ωραία, δείτε και αυτό. Σε καμπάνα. Ναι, μ' αρέσει. Ωραία. Και κάτι από πάνω. Σε τέτοιο χρωματάκι, σε να καφέ. Τελειάζει, ναι. Να δούμε από εδώ. Ναι, φυσικά. Κάτι τέτοιο, που έχει το ίδιο από κάτω. Τι λες? Μπορώ να το βάλω με κάποιο άσπρο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, θα το δοκιμάσω. Ωραία. Και άλλο ένα για το άλλο παντελόνι. Έχουμε. Κάτι σε αυτό το στυλ. Ναι, μ' αρέσει. Ωραία. Τέλεια. Πάω στο δοκιμαστήριο. Και δεν πας. Σιγά σιγά, μην τρομάξουμε κανέναν. Για να δούμε το athleisure. Ωραίο είναι. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που έχω δοκιμάσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το jacket. Πάλι τρέμει η φωνή. Είναι δερμάτινο, σαν jean bouffant, ναι. Oversized όπως μ' αρέσει. Okay. Και έχει τις λεπτομέρειες με τα trucks, νομίζω είναι πολύ ιδιαίτερο.
Βγάζω με το μπουφάν γιατί μου κάνει λίγο. Τι? Iron Maid. Α, Maid. Το παντελονάκι, νομίζω μπορώ να το πάω και πιο κάτω. Είναι σαν φόρμα. Είναι πιο άνετο και για περπάτημα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωραία κάλτσα. Το πουκάμισο με το μπλουζάκι. Φουστανέλα. Νομίζω ότι είναι μια διαφορετική πινελιά στο στυλ. Ταιριάζει. Δεν βλέπω ένα φλέζο look. Βλέπω ένα πολύ ωραίο κομψό πρωινό look για να κάνεις μια εμφάνιση στη Λάτη ή στην πόλη. Είναι για Μιλάνο, γιατί από εκεί ξεκίνησε η μόδα. Α, ναι. Η Βίκη νομίζω τα ξέρει καλύτερα. Η μόδα δεν ξεκίνησε μόνο από το Μιλάνο, ξεκίνησε και από το Παρίσι. Και μετά άνοιξε τα φτερά της την ασιατική αγορά της μόδας που είναι το Τόκιο και φυσικά και τη Νέα Υόρκη. Εκεί ξεκίνησε και εκεί μου φαίνεται θα τελειώσει με αυτό το ντύσιμο. Για να το βγάλω να δω και το από μέσα καλύτερα. Γκούνα καραγκούνα. Τι ύφος είναι αυτό καλέ. Τα oversize μου αρέσουν γενικά. Α. Γιατί δεν προτιμώ τα πολύ στενά ρούχα. Και νομίζω ότι κολακεύουν πιο πολύ το σώμα μου. Γιατί το να δείχνεις sexy δεν σημαίνει απλά ότι φοράς κάτι στενό. Μπορείς να το δείξεις και με πιο oversized. Σίγουρα μπορεί να είσαι sexy και όποιος αντέξει. Απλά με το συγκεκριμένο δεν νομίζω καλύτερα εκκλησία πηγαίνει. Γιατί sexy δεν σε βλέπω. Σεξι στην εκκλησιά. Α. Τι έπαθες. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ. Νομίζω μου παραπέμπει λίγο έτσι πιο πολύ για το σπίτι. Α. Είναι άνετο φυσικά. Θες και τα φοράς έτσι για να με τσιτώσεις, ε. Αλλά μου θυμίζει λίγο πιο πιτζάμα. Δεν θα το παίρνεις δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να επιλέξω το συγκεκριμένο. Βέβαια μου αρέσει πολύ το μπλουζάκι έτσι όπως κάθεται. Χωρίς και τι λέτε. Θα ήμουν έτσι στη Λάτη για να πάω στο Μιλάνο. Είναι σαν πιτζάμα και γενικά βλέπουμε ένα lounge look. Ένα άνετο lounge look για το σπίτι. Να γυρίσω σπίτι, να ντυθώ άνετα, να κάνω τις δουλειές μου και να δω την τηλεόρασή μου. Δεν είναι αυτό που ζητάμε αυτή την εβδομάδα. Γενικά τα γήινα χρώματα, επειδή έχω πολύ λευκή επιδερμίδα. Γάλα. Νομίζω δεν μου ταιριάζουν τόσο πολύ. Και. Και με χλωμιάζουνε. Τα γήινα είναι σαν το κόκκινο κραγιόν. Υπάρχουν τα κατάλληλα για κάθε μια από εμάς. Μάλλον δεν επιλέγεις τα σωστά γήινα. Το λάστιχο κάτω δεν με ενοχλεί, γιατί είμαι ψηλή. Και νομίζω ότι κάθεται ωραία στο πόδι μου. Καλά, δεν είσαι και σκληνέα, Νικόβα. Oh. Πόσο χρόνο έχω? 1:31.4. Πόσο? Πάω να αλλάξω. Για πάμε πιο γρήγορα, γιατί δεν θα προλάβεις ούτε κομμωτήριο, ούτε αξεσουάρ. Για πάμε. Πάμε, Αντριάννα. Επόμενο συνολάκι. Είναι με ένα άσπρο φαρδί παντελόνι. Σκλεναρίκοβα. Σαν καμπάνα. Και ένα μαύρο φούτερ, που έχει και κουκούλα. Α. Και τα κορδονάκια εδώ μπροστά. Δεν μπορώ. Τι έπαθες. Είναι απλό, αλλά νομίζω αρκετά ωραίο. Πάρα πολύ ωραία επιλογή, αν είναι να πας για τρίγωνα πανοράματος και για καφέ με τον Μπάμπι το σουγιά. Αν και έκανα τόσα χρόνια μπαλέτο, πιστεύω ότι έχω περιφέρεια, γιατί είναι του φυσικού μου, έτσι γεννήθηκα. Κι εγώ έχω λίγο ένα θεματάκι περιφέρειας, αλλά... Εγώ Αττικής. Okay, θεωρώ με τα κατάλληλα ρούχα μπορούμε να το κολακέψουμε, όχι να είναι το αρνητικό μας σημείο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μαύρο χούντι, πάρα πολύ όμως. Μ' αρέσει που είναι κρόπτη, είναι ολόσωστο. Από κάτω όμως δεν θέλω να μου βάλεις μια άσπρη φόρμα. Βάλε μου κάτι στενό. Βάλε μου ένα ποδηλατικό, βρε αγάπη μου, βερμουδάκι. Δεν νομίζω ότι τώρα με το ασπρόμαυρο είμαι σαν το γιν και το γιάνγκ. Ποιοι είναι αυτοί? Γιατί είναι στυλά το νομίζω. Δεν ξέρω αν είσαι σαν γιν γιάνγκ, αλλά Μιλάνο δεν πας έτσι σίγουρα. Νομίζω ότι είμαι εν μέρη μέσα στο θέμα, γιατί θα ήθελα κάτι λίγο πιο στυλάτο. Βέβαια, στυλάτη είμαι και μόνη μου, οπότε why not. Πάω να αλλάξω. Δεν βαθμολογούμε εσένα, βαθμολογούμε το σύνολο, οπότε μόνο not. Πάμε Φωτεινή, έχουμε ταμείο τώρα. Πάντως εγώ το αθλίζιο το λέω αλλιώς ντύσιμο για να ανοίγει στα delivery. Τι χρωστάω? 215 ευρώ είναι. Ωραία. 215. Ορίστε. Ευχαριστώ. Το δικό σας. Φίλε ρε παιδί μου. Και από δεξούλα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Αφού αγόρασε τα ρούχα που θα την κάνουν στη Λάτη με αθλητικό look, η χαμογελαστή φοιτήτρια από το Ήλιον κατευθύνεται προς το πρώτο μαγαζί με παπούτσια. Πάμε Φωτεινή! Ο αγώνας συνεχίζεται. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δω παπουτσάκια σε νούμερο 39 και λέω γρήγορα γιατί βιάζομαι. Έχει ραντεβού. Πριν σας δείξω παπουτσάκια, έχω κάτι για εσάς. Το καθαριστικό. Για να δούμε, για να δούμε. Χρόνο θες. Χρήμα θες. Χρόνο ή χρήμα. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρνετε έτσι. Θα επιλέξω το δεξί. Γιατί έτσι.
Και ελπίζω να είμαι τυχερή. Συν 6 λεπτά. Ω, τέλεια. Με το δεξί λοιπόν, συν 6 λεπτά. Μπράβο. Τέλεια. Μένει 25 ευρώ. Και είναι πολύτιμα. Είμαστε τέλεια. Με τόσο τύχη που έχεις σήμερα, νομίζω ότι πρέπει να πάρεις και ένα λαχείο. Πόσο χρόνο έχω? 1 ώρα, 20 λεπτά και 17. Τέλεια. Να δούμε λίγο γρήγορα. Βέβαια. Πού να περάσουμε στη βιτρίνα. Ναι, φυσικά. Οριακά μας βρίσκω. Για να το πάμε λίγο πιο γρήγορα στα παπούτσια. Ελάτε να περάσουμε στη βιτρίνα, να ρίξετε μια ματιά. Τέλεια. Τι βλέπεις? Θα ήθελα να δω αυτό το μοβ αρδιάκι. Μοβ. Αυτά εδώ τα sneakers. Ποιο από τα τρία σχέδια. Κάτω. Το κάτω. Και το άσπρο αυτό εκεί πέρα. Με τα χρυσά. Με τα χρυσά, ναι. Άντε, κάθισε. Ωραίο το σνικεράκι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Oh. Νομίζω είναι διακριτικό και έχει και τη χρυσή λεπτομέρεια. Κάνει και την ταρταρούγα. Τι είναι η ταρταρούγα, δηλαδή... Αληθή. Νομίζω στα ρούχα δεν είναι η ταρταρούγα. Είναι λευκό, άνετο, για να πάω και για ψώνια και να περπατάω με τις ώρες. Και μ' αρέσει πολύ. Κορίτσια, τι λέτε για αυτό το παπούτσι? Αν έπαιζες δεύτερο ρόλο σε την βιντεοκασέτα με τον Κρις Φέτας, να το συζητήσουμε. Ποιον? Για το ποιος είναι ο Κρις Φέτας, ρώταμε μετά στο στούντιο και θα σου πω. Μ' αρέσει να βάλεις τσάνκι πολύχρωμα παπούτσια, αλλά όχι τώρα να έχει χρυσό και animal print. Θα προτιμούσα χρώματα-χρώματα, με color blocking και να είναι και τσάνκι. Το Μιλάνο έχει πλακόστρωτο. Αλήθεια. Και αν δεν βάλω έτσι κάτι σε sneaker, flat, θα φάω τα μούτρα μου. Οπότε για να το αποφύγουμε, ναι. Νομίζω αυτή είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Η Άρτα, τα Γιάννενα, η Λάρισα και ο Πόλος στέλνουν τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς σας από αυτό το παπούτσι. Για να δούμε. Ωραίο αυτό το αρβιλάκι. Μ' αρέσει. Είναι εξαιρετικό το χρώμα του. Παρόλα αυτά. Τώρα, κορίτσια, θα μου πείτε ότι δεν είναι στο θέμα το αρβιλάκι, αλλά πιστεύω ότι το athleisure look δεν περιορίζεται μόνο στο αθλητικό, γιατί αναστηλά το παπούτσι. Και άλλωστε στο Μιλάνο θα είμαστε, γιατί να μην το τολμήσουμε. Έλα μου, και να μην δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε. Μπορείς. Ωραίο χρωματάκι, ωραίο το τραχτερωτό, το σχεδιάκι που κάνει μπροστά. Λέγε. Καταπληκτικό. Τι θέση έχει αυτό το αρβιλάκι σε ένα athleisure look? Δεν καταλαβαίνω. Το λιλά μου αρέσει πάρα πολύ σαν χρώμα. Είναι από τα αγαπημένα μου. Θεωρώ ότι μου ταιριάζει. Και ειδικά σε παπούτσι τέτοιο χρώμα δεν το έχω ξαναδεί. Αφού ήταν αγαπημένο χρώμα στο λιλά, γιατί δεν το διάλεξε σε φόρμα? Το τρακτερωτό, το συγκεκριμένο δεν είναι πολύ μεγάλο. Γιατί ξέρω και ότι στη Βίκη δεν αρέσουν τα πολύ τρακτερωτά. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά όχι για το θέμα της εβδομάδας. Εμένα μου αρέσουν τα πιο χοντροκομμένα παπούτσια, να πω την αλήθεια. Έχουν βγει και στη μόδα τώρα τελευταία πολύ. Και πιστεύω είναι μια ωραία επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι είναι μέσα στο θέμα και είναι και στυλάτο. Δεν θα το έλεγα 100% στυλάτο, αλλά. 50-50. Κάτι δεν βρίσκω εδώ πέρα με το κορδόνι. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Ναι. Όλο προβλήματα. Το βρήκατε? Ναι. Εντάξει. Ωραίο λευκό παπουτσάκι. Είναι πιο κλασικό, άσπρο. Κλασικό. Έχει τις χρυσές λεπτομέρειες, οι οποίες νομίζω είναι διακριτικές. Αν και μοιάζουν λίγο με αυτά που διάλεξε χθες η Ειρήνη, χωρίς το χρυσό. Oh. Με προβληματίζει αυτό, γιατί θέλω να είμαι διαφορετική. Και δεν ξέρω, αλλά είναι άνετο. Ωραία επιλογή. Ναι. Μου θυμίζουν πάρα πολύ τα δικά μου. Δεν θα με τρέλαινε να έπαιρνες κάτι τέτοιο. Όχι, γιατί θα ήταν παρόμοιο με τα δικά μου, με μια μικρή διαφορά. Ωραίο λευκό tennis shoe, sneaker, αλλά δεν μου αρέσει το χρυσό μπροστά και γενικά. Επειδή είδα να διαλέγεις να έχει φορμίτσες και αυτά, μην μου βάλεις και ένα βαρετό παπουτσάκι, ας μου βάλεις κάτι άλλο. Μου δίνει και λίγο ύψος, αν και δεν το χρειάζομαι. Μην έχεις κόμπλεξ εσύ με το ύψος, τι να πούμε κι εμείς που είμαστε 1,53. Τίποτα. Με αυτά και μπαλέτα θα μπορούσα να κάνω, κορίτσια. Να δω, μπορώ να σηκωθώ και στις μύτες. Πολύ βολικά. Τέλειο παπούτσι. Πολύ βολικά, εντάξει, αλλά όχι να σηκωνόμαστε και στις μύτες. Για τις μύτες είναι άλλα παπούτσια. Η Πουέντ. Μπορώ να δω και τσαντούλες. Βεβαίως, ρίξτε μια ματιά. Ωραία. Βλέπεις τίποτα? Αυτή εδώ θα ήθελα να δω. Για πες. Είναι πολύ ωραίο το χρώμα της. Είναι έτσι μεταλλικό, σκούρο πράσινο. Έχει και το... Και το? Κορίτσια, με ματιάσατε, ξέχασα και πώς λέγεται. Έχει εδώ πέρα ένα ωραίο μαύρο λουράκι με χρυσές λεπτομέρειες. Δεν σε ματιάσαμε εμείς, μωρό μου. Μωρό μου! Η τσάντα από μόνη της φωνάζει μακριά. Νομίζω είναι ό,τι πρέπει για τις πρωινές μου βόλτες για τα ψώνια. Στο Μιλάνο είναι στυλάτο. Του τσαντάκιδες πρόσεχε. Δεν θέλω πολλά πράγματα. Ωραία
Ωραίο τσαντάκι, καπιτονέ. Έχει και κάποιες μεταλλικές λεπτομέρειες λίγο έτσι πιο χτυπητές, αλλά δεν μας πειράζει γιατί στο Μιλάνο γενικά τα αξεσουάρ τα φοράνε μπόλικα. Οπότε είμαστε οκ. Okay. Είναι έτσι και σαν μαξιλαράκι. Σαν. Και άμα κουραστώ κάπου, ναι, θα τα βάλω και θα ξαπλώσω. Εντάξει, βάλε μέσα και το κολατσιό σου, βάλε και για μαξιλάρι, βάλε και ένα συντονάκι. Και μια προβατίνα. Έχεις ένα τσαντάκι του Sport Billy μαζί. Να σας πω, μπορώ να δω και αυτή εκεί πέρα την άσπρη τη ζαντούλα στη βιτρίνα. Βεβαίως, να τη βγάλω. Ωραία. Τι τη βάζει την κυρία και κάνει μεσημεριάτικα. Κοίτα εδώ, εμπόδια, στίπλ. Ορίστε, έκανε την τσάντα. Ευχαριστώ πολύ. Μπήκε. Είναι μία λευκή εκρού tote bag. Λευκή εκρού. Νομίζω είναι πολύ ωραία. Θα ταιριάζει με το σύνολό μου. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει που έχει μαύρη αλυσίδα. Δεν μου κάνει τόσο νεανική βέβαια, αλλά ωραία είναι. Εγώ συνήθως δεν επιλέγω πολύ μεγάλες τσάντες το πρωί, γιατί δεν κουβαλάω και πολλά πράγματα. Okay. Μόνο όταν πηγαίνω στη σχολή μου. Όταν. Αλλά και αυτή μπορώ να την πάρω στη σχολή. Ένα τετραδιάκι το χωράει, δεν θέλουμε και πολλά. Μ' αρέσει πολύ και το σχέδιο και η υφή και το καπτονέ και η αλυσίδα. Δεν ξέρω κατά πόσον θα ταιριάξει όμως. Έτσι λες. Μήπως είσαι οριακά εντός θέματος. Ποιος ξέρει. Το καπιτονέ είναι διακριτικό. Ναι. Δεν κάνει πολύ φασαρία. Oh. Και νομίζω μ' αρέσει. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια είναι πρωινή, αλλά επειδή μιλάμε για το Μιλάνο, ναι, σίγουρα θες κάτι ιδιαίτερο και πιστεύω αυτή η τσάντα είναι ιδιαίτερη. Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ. Προχώρη εφοδεύων. Σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Γεια σας, καλή συνέχεια. Πάμε, Φωτεινή. Φύγαμε! 53 λεπτά και 21 δεύτερα ακόμη για τη Φωτεινή που της μένει ένα ακόμη μαγαζί με παπούτσια. Η σημερινή παίκτρια είναι αποφασισμένη να γίνει στη Λάτη με αθλητικά για να πάει στο Μιλάνο. Σιγά την πόλη. Άσε που είναι γεμάτη Ιταλούς, Παναγία μου. Όπα, κάτι χρωστάς. Ουπς. Γεια σας, θα ήθελα να δω παπουτσάκια σε νούμερο 39. Ωραία. Πού μπορώ να κοιτάξω? Θέλετε κάτι συγκεκριμένο? Μπορείτε να κοιτάξετε από εδώ. Ωραία. Ποια βλέπεις? Θέλω αυτό εδώ το μαύρο. Μάλιστα. Το αρβιλάκι αυτό το λευκό. Οκ. Okay. Ναι. Άλλο. Και το πίσω με το μαύρο. Που έχει το αρβιλάκι. Ναι, αυτό εκεί. Ωραία. Τέλεια. 39. Ναι, και λίγο γρήγορα. Ναι. Καλά, δεν μας τρέξει κιόλας. Πώς θα πάμε? Ωραίο ρεβιλάκι αυτό. Ναι. Είναι λευκό του πάγου. Είναι λίγο τρακτερωτό. Oh. Όχι αγαπημένη επιλογή, αλλά... Αλλά τι? Είναι κομψό νομίζω. Να σκεφτώ λιγάκι αν είσαι στο θέμα με αυτό. Για σκέψου. Νομίζω πως δεν πρέπει να είσαι μέσα στο θέμα. Σκέφτηκε. Τα φερμουάρ στο πλάι δίνουν μία λάμψη και είναι λίγο διαφορετικό από το συνηθισμένο που βλέπουμε. Δεν έχει επίσης ούτε κορδόνια. Πώς σας φαίνεται, κορίτσια? Δεν νομίζω να έχει στοιχεία αθλέζο. Αθλέζο. Πώς λέγεται, τέλος πάντων δεν το έχω και το αγγλικό, αλλά... Δεν τα κατάφερες πάλι. Όχι, όχι. Μην τα επιλέξεις. Δεν θα ήθελα. Οι Ιταλοί ντύνονται έτσι στη λάτα, μέσα στη μόδα. Και θέλω και εγώ έτσι να ενσωματωθώ. Και να μην είμαι σαν τη μίγα μες το γάλα. Νομίζω είναι μια ωραία επιλογή. Το Μιλάνο μπορεί να φοράνε τέτοια μποτάκια και είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Όμως δεν ταιριάζουν στο θέμα της εβδομάδας. Οπότε, άμα το σύνολό σου δεν είναι στυλάτο για Μιλάνο, θα είσαι σαν τη μίγα μες στο γάλα. Ή όπως τα έλεγαν οι Ιταλοί, come la mosca nel latte. Να είχα ένα latte τώρα, Μαύρο σμικεράκι με λευκό πάτο. Τι έπαθες? Κλασική αξία. Είναι άνετο νομίζω. Έχει και μία λεπτομέρεια πίσω, που είναι σαν λεοπάρ και έχει και μοβ. Είναι διακριτικό, ταιριάζει με το σύνολο σίγουρα και θα μπορώ να περπατάω με τις ώρες στο Μιλάνο. Μ' αρέσει το animal print πίσω, γιατί δεν υπερβάλλει. Κοίταξε, με ξετρελαίνει? Όχι. Στέκεται? Ναι. Είναι ωραίο το λεοπάρ, όσο είναι διακριτικό και σε μικρές επιφάνειες μου αρέσει. Η πολύ μεγάλη κάπως εκεί πέρα μου ξυνίζει. Το γιαούρτι ξυνίζει, όχι το λεοπάρ. Η διχρωμία στο παπούτσι μου αρέσει. Είναι ασπρόμαυρο, αγαπημένος συνδυασμός. Μοιάζει λίγο έτσι σε σκάκι. Κορίτσια, θέλετε να μου μάθετε σκάκι, μα ξέρετε. Αμέ, όποτε θες. Άλλη όρεξη δεν είχα να βλέπω εδώ τον γκαμπί της Βασίλισσας. Για πες τώρα. Αρβιλάκι κι αυτό. Είναι... Γιατί δεν είναι. Νομίζω εκρού, λευκό,
Κάτι στο ενδιάμεσο. Το εκρού του νεκρού. Απαπαπαπα, χάλια, χάλια. Χάλια, χάλια. Έχει και το μαύρο λάστιχο και νομίζω είναι πολύ ωραίο και ιδιαίτερο. Δεν ξέρω γιατί μου τα δοκιμάζω όμως αυτά τα μποτάκια. Δεν έχουν θέση στο θέμα της εβδομάδας. Για το Μιλάνο νομίζω είναι πολύ ωραία. Θα με βολέψουν τις τόσες ώρες που θα περπατάω και θα μπορώ να τα βγάζω εύκολα για να δοκιμάζω τα ρούχα και τα παπούτσια φυσικά. Και νομίζω είναι μια ωραία επιλογή. Εγώ μιλάω έτσι με αυτά τα παπούτσια δεν θα πήγαινα σίγουρα. Πού θα πήγαινες? Μπορεί να πήγαινα στη Λαϊκή να ψωνίσω τις ώρες που έβρεχε. Εκεί μπορεί να πήγαινα. Πόσο χρόνο έχω? 31 λεπτά και 3. Τρέχουμε γρήγορα. Έλα, έλα, πάμε, πάμε τώρα. Δεν έχουμε χρόνο για τέτοια. Και μετά την πολύ συγκεκριμένη παρένεση της συμπαίκτριάς της, η Φωτεινή πάει να αγοράσει τα παπούτσια. Για να δούμε πώς θα τα ξοδέψει. Τι σας οφείλω? 106 ευρώ. Oh. Πάει. Πτώχευση. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε. Ευχαριστώ. Για αποδεξούλα σας. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Οχ. Την τίναξε στην μπάνκα στον αέρα. Φαντάσου να μην ήταν φοιτήτρια οικονομικών, Βίκυ. Πάμε να δούμε τα αξεσουάρ με ό,τι απέμεινε από χρήματα. Γεια σας. Θέλω κουλαρικάκια. Έχω μόνο 29 ευρώ. Κάτι διακριτικό και οικονομικό. Πού μπορώ να κοιτάξω? Κυρίως οικονομικό. Έχουμε θέμα. Ρίξε εδώ μια ματιά. Εδώ και εδώ. Ναι. Ωραία. Μπορώ να δω αυτά. Ωραία. Είναι ένα κρυκάκι το οποίο είναι σχήμα σαν οβάλ παραλληλόγραμμο, να το πω. Ορθογώνιο να το πεις. Μια χαρά είναι, πολύ ωραίο, αλλά λίγο. Πολύ λίγο τώρα για το θέμα της εβδομάδας. Είναι διακριτικό. Ναι. Χρυσό που το προτιμώ συνήθως, μου αρέσει πολύ. Και νομίζω είναι το τόσο όσο για πρωί. Όπως το βλέπω, οικονομικό, πάρτο για να σου μείνει κάτι. Μπορώ να δω και το πιο μεγάλο αυτό. Κρυκάκι κι αυτό. Είναι σαν τετράγωνο σχεδόν, εξίσου διακριτικό, λίγο πιο μεγάλο, δεν έχει πολλούς όγκους, νομίζω είναι για πρωί. Κάπως καλύτερο γιατί είναι πιο μεγάλο, αλλά θέλω να δοκιμάσετε λίγο μεγάλα κοσμήματα αυτή την εβδομάδα, κορίτσια, πρωινά αλλά μεγάλα. Για Μιλάνο αυτό σίγουρα είναι, θα έχει την απαραίτητη λάμψη που χρειάζεται το σύνολο. Δεν μου αρέσει αυτό, δεν θεωρώ ότι θα σου πηγαίνει πολύ. Πόσο χρόνο έχω? 16 λεπτά και 10. Ωραία, μπορώ να δω και κάποιο δαχτυλιδάκι, λίγο γρήγορα. Εάν τρέξεις, στο τσακ προλαβαίνεις το κομματήρι. Μπορώ να δω αυτό? Ορίστε. Είναι μία διακριτική βερούλα που έχει πάνω διαμαντάκια. Ναι. Χρυσό κι αυτή. Νομίζω είναι λαμπερή, διακριτική. Και ταιριάζει νομίζω για το Μιλάνο. Απλή βερούλα, οκ. Okay. Δεν έγινε και τίποτα. Να υπάρχει εκεί μια βέρα. Δαχτυλίδια φοράω σχεδόν κάθε φορά που βγαίνω έξω. Μ' αρέσουνε, κλέβω και τις μαμάς μου πολλές φορές. Α, έτσι! Γιατί είναι ωραία και μπορώ να τα συνδυάσω με τα δικά μου. Και γεμίζω έτσι τα χέρια μου, μ' αρέσει. Η βερούλα θα τη δώσει τη μαμά σου. Γιατί εμείς πάμε Μιλάνο τώρα, δεν πάμε στην εκκλησία. Να δούμε αυτό. Είναι το ίδιο δαχτυλιδάκι σε ροζ χρυσό. Μ' αρέσει. Θα μπορούσε και αυτό να είναι μια επιλογή, γιατί όχι. Έχει πάλι τα στρασάκια. Είναι διακριτικό, πρωινό. Γιατί όχι. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Σε ροζ χρυσό. Πόσο να αλλάξει μια βέρα? Αυτό μοιάζει με βέρα, αλλά δεν νομίζω θα φορέσω πολύ σύντομα. Είμαι ακόμα 19, έχουμε χρόνια μπροστά μας. Μην παίρνεις όρκο. Άλλες παντρεύονται πολύ μικρότεροι από σένα. Όπως καλή ώρα. Και τι κατάλαβαν? Ευχαριστώ πολύ. Τέλος. Πάμε. Πόσο είναι? Είναι στα 15 ευρώ. Ωραία. Ορίστε. Ορίστε μας. Ορίστε οι αποδείξεις σας και τα πράγματα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε. Πάμε, Φωτεινή. Τι κάνουμε τώρα? Ψώνισα και τα αξεσουάρ μου. Πόσο χρόνο έχω? 10 λεπτά και 58. Ωραία. Έχω μόνο 14 ευρώ. Πάω κομμωτήριο να δω αν θα με δεχτούνε. Αλλιώς θα φτιάξω μόνη μου. Καλή επιτυχία. Για να δούμε τι θα δούμε. Αν προλάβεις να κάνεις και μαλλί, μπράβο σου. Και δεν σου το είχα. Γρήγορα όμως. Καλεβιά σου. Oh.
Α, την παιδεύουμε κιόλας. Έχει και σκάλες. Άντε, άντε, γρήγορα. Γεια σας. Έχω 8 λεπτά, 15 δεύτερα και 14 ευρώ μόνο. Θέλω ένα απλό καθημερινό πρωινό χτένισμα. Με δέχεστε? Κανονικά το χτένισμά μας είναι στα 18 ευρώ, αλλά επειδή είστε από το Shopping Star θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Έχαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι θα κάνουμε στα μαλάκια σου? Λοιπόν, θέλω μια χαμηλή έτσι αλογουρά, έτσι φυσική. Ωραία. Και θα τυλίξουμε και μια τούφα γύρω-γύρω. Για το λαστιχάκι το λες αυτό, έτσι? Ναι. Άμα ήταν να τα αφήσεις έτσι όπως τα είχες, ας με πήγαινες να σου μείνει και κάτι. Θα κάνω ένα φυσικό μακιγιάζ, οπότε κορίτσια στα χείλη θα βάλω μόνο ένα βούτυρο κακάο και λίγο κόκκινο κραγιόν για να τα τονίσω. Τι βούτυρο? Αγελαδινό. Αυτό που μαγειρεύουμε, ναι. Πού θα πας? Θα πάω στο Μιλάνο με τη φίλη μου την Ειρήνη. Άρα συνανόματι, τέλειο. Να πείτε κι εσείς. Θα κάνουμε βόλτα και θα πάμε και για ψώνια. Α, τέλεια, σούπερ. Καλέ, εδώ πέρα όλες οι Ειρήνες μαζευτήκαμε. Ειρήνη, μην. Σαν Ινδιάν έχω γίνει τώρα με το κονσίλερ, αλλά δεν πειράζει. In the jungle, the jungle, the lion sleep tonight. Sleeps. Ξεχάσαμε το τρίτο πρόσωπο. Πόσο χρόνο έχω? 5 λεπτά και 22 δεύτερα. Ωραία, προλαβαίνω νομίζω. Είμαστε εξαιρετικά. Τέλεια. Το έχουμε, μην αγχώνεσαι καθόλου. Oh. Έλα, γρήγορα, το γάιδαρο τον φάγαμε. Ούτε η ουρά πια. Φάγαμε γάιδαρο. Στην αρχή είχα αγχωθεί πάρα πολύ, γιατί δεν έβρισκα αυτό που ήθελα. Είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου. Αλλά δοκιμάζοντας, βρήκα κάτι το οποίο νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που θέλω και μου άρεσε. Και μετά εκείνη και εμείς είπαμε, αλλά μπορεί όχι και ίσως, αλλά τελικά ο αγώνας και... Αντιπρόεδρος. Εμείς είπαμε ότι θα παίξουμε. Κλαίω. Η αλογουρά είναι εντάξει το ύψος της? Λέγε καλέ. Είναι λίγο ψηλή. Ψηλή. Θέλεις πιο χαμηλά? Μπορούμε να την κατεβάσουμε. Τέλος πάντων. Το προλαβαίνουμε. Το έχουμε, το έχουμε. Μην κάνεις αλλαγές αγάπη μου τελευταία στιγμή και μείνεις αχτένιστη. Βάζω τώρα το βούτυρο κακάο. Ανατροπή. Και θα βάλω... Τι θα βάλεις? Και λίγο. Ναι. Πιο σκούρο κραγιόν. Oh. Χρώμα μπορντό. Για να το φωτίσω. Μπορντό, ε. Για να δω τι θα φοράς από κάτω. Πόσο χρόνο έχω? 2 λεπτά και 21. Τόσο άγχος, ούτε όταν τι? Έδινα πανελλήνιες να ανοίγουνε. Συμφωνώ. Και εγώ δεν είχα τόσο άγχος όταν έδινα πανελλήνιες. Θεωρώ τώρα εδώ θα έχω πολύ περισσότερο. Βάζω 2 μάσκαρες γιατί τις έχω για διαφορετική δουλειά. Τι δουλειά? Και χρησιμοποιώ και λίγο πιο τελειωμένες. Τελειωμένες? Γιατί... Τι είναι τελειωμένες? Μου ανοίγουν τις βλεφαρίδες μετά στο τέλος. Τώρα 2 μάσκαρες... Τελειωμένες. Γιατί, τι μίξ είναι αυτό, μία δεν είναι αρκετή. Το μαλλί πώς είναι? Εξαιρετικό, νομίζω ότι έχεις φτιάξει τέλειο look. Τέλεια. Oh. Θέλεις να αφήσω μερικά φυτράκια να φαίνεται ακόμα πιο φλετάιζερ? Ναι, ναι. 30 δεύτερα ακόμη. Από μένα σε πανέτοιμη. Τέλεια. Σούπερ. Νομίζω κι εγώ έχω ολοκληρώσει το μακιγιάζ μου. Μπράβο. Σε βρίσκω κούκλα. Οπότε νομίζω είμαι έτοιμη. Κορίτσια, τελικά τα κατάφερα και σε λίγο θα είμαι μαζί σας. Καταπληκτικό μαλλί, μπράβο στην κομμότρια. Καταπληκτικό το make-up, μπράβο στο κορίτσι. Τι χρωστάω? Για σένα, για να σου φτάσω τα χρήματά σου, είναι στα 14 ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάλι καλά. Ορίστε. Τέλεια, ορίστε και η απόδειξή σου. Να είστε καλά. Και εσύ καλή συνέχεια. Μπράβο, Φωτεινή. Τίναξες την μπάγκα στον αέρα. Πάμε, Φωτεινή! Ώρα να επιστρέψουμε στο πλατό με το μαγικό βανάκι μας. Για πες μου τώρα, πώς νιώθεις? Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη, αρχικά που τα πρόλαβα όλα. Τα λεφτά μου φτάσανε ακριβώς. Ευτυχώς δεν έχασα χρόνο ούτε λεφτά. Και πιστεύω έχω κάνει ένα ωραίο αποτέλεσμα για μένα. Είναι στο δικό μου στυλ και ελπίζω να αρέσει και στα κορίτσια. Τέλεια! Πάμε να δούμε τι λένε για σένα τα κορίτσια. Για το μου βαρβιλάκι τι λέτε? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα, αλλά δεν ξέρω αν ταιριάζει με κάποια από τα σύνολα που έχει δοκιμάσει και αν ο χοντρός πάτος έτσι την κολακεύει έτσι ώστε να πετύχει αυτό το σικ που θέλει. Θα διαφωνήσω μαζί σου. Oh. Το χρωματάκι σίγουρα μπορεί να το ταιριάξει ίσως με το αρχικό μαύρο κολανάκι που είχε επιλέξει.
Εμένα μου άρεσε το μποτάκι. Η Φωτεινή ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά και πρόλαβε τα πάντα. Αγόρασε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, ενώ πήγε και κομμωτήριο. Και τώρα είναι έτοιμη να κάνει πασαρέλα. Έχω λίγο άγχος για την πασαρέλα, αλλά πιστεύω στον εαυτό μου και θα τα πάω σούπερ. Για να δούμε. Κορίτσια! Ελάτε σιγά σιγά. Α, τι έγινε, Punk Athleisure. Κανέλα, τι έπαθες και κοιτάς έτσι. Φωτεινούλα μου, υπέροχο κεφάλι, φανταστικό μαλλί ατιμέλυτο, επιμελώς ατιμέλυτο και πάρα πολύ ωραίο το μακιγιάζ. Τα σκουλαρικάκια σου είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά πολύ μικρά για το θέμα της εβδομάδας. Θα θέλαμε κάτι λίγο πιο έντονο. Τώρα, όσον αφορά στο υπόλοιπο, είναι πάρα πολύ ωραίο το πανωφόρισμα, ούτε έχει τρούξει, είναι δερμάτινο, είναι oversight και κάνει τέλειο το εφέ που θέλουμε. Όμως, το πουκάμισο σεταρισμένο από πάνω με το cropped footer δεν κάνει τόσο πολύ αθλέζο. Πόσο μάλλον το cropped μαύρο παντελόνι με τα γαλοτσάκια βροχής. Έχεις κάνει ένα πολύ όμορφο styling και η τσάντα μου αρέσει πάρα πολύ, όμως δεν είναι στο θέμα της εβδομάδας. Χαμογέλα εσύ. Φωτεινή, πώς ήταν η εμπειρία της πασαρέλας? Την πασαρέλα πέρασα πάρα πολύ ωραία, αν και στην αρχή είχα άγχος. Τελικά το ευχαριστήθηκα. Για να δούμε τώρα πόσα ξόδεψε για το σύνολό της η Φωτεινή. Για το πανωφόρι πλήρωσε 75 ευρώ, για το πουκάμισο 70, για το φούτερ 35 ευρώ, για το παντελόνι άλλα 35, τα παπούτσια κόστησαν 53 ευρώ, όσο και η τσάντα, τα σκουλαρίκια 15 και τα μαλλιά 14. Συνολικά, τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Ξόδεψε 350 ευρώ και δεν έμεινε ούτε σεντ. Γεια σου Φωτεινή. Γεια σου Κανέλα. Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σου. Είσαι εξαιρετική. Να ξεκινήσω από τα μαλλιά σου. Μ' αρέσουν που είναι μια απλή αλογούρα και που έκανες την τουφίτσα γύρω-γύρω από το κοκαλάκι να μην φαίνεται. Πολύ ωραίο. Και το μακιγιάζ μου αρέσει. Η μόνη μου ένσταση είναι λίγο στο κραγιόν. Θεωρώ, επειδή είπες μπορντό, βέβαια δεν είναι, το θεωρώ πάλι λίγο έντονο για πρωί. Αλλά κατά τα άλλα μ' αρέσει. Είναι ελαφρύ το μακιγιάζ σου. Δεν χρειάζεσαι και πολλά ούτως ή άλλως. Νομίζω το κραγιόν, επειδή δεν ήταν ακριβώς μπορντό, έβαλα πάρα πολύ λίγο. Δεν είναι τόσο έντονο και θεώρησα ότι θα δίνει μια ωραία πινελιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχει συνδυάσει αυτό το φουτεράκι από μέσα με το πουκάμισο. Αν και μου φαίνεται ότι σου δίνει λίγο όγκο με τα βολανάκια, δεν με ενοχλεί όμως. Το τζάκετ, αν και μου δίνει λίγο όγκο, δεν με ενοχλεί και τα τρούξ είναι πολύ ωραία. Τα αρβιλάκια μ' αρέσουν πάρα πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα. Και βέβαια δεν ξέρω αν θα σε βολέψει επειδή πες για ψώνια τώρα να τα λύνεις, δεν ξέρω κατά πόσο θα σε βολέψει, αλλά μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και η τσάντα μ' αρέσει, ήθελα να επιλέξεις αυτή και δίνει μία έξτρα πινελιά στο σύνολο μαζί με τις αρβίλες. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Τα σχόλια της Κανέλλας μου φάνηκαν αρκετά καλά και νομίζω ότι της άρεσε το τελικό αποτέλεσμα. Θεωρώ η Φωτεινή ήταν μέσα στο θέμα, στη λάτη με αθλητικά. Δεν ξέρω όμως αν το αρβιλάκι που επέλεξε, που δεν έδαινε 100% με το υπόλοιπο σύνολο, της κοστίσει. Φωτεινή, γεια σου καταρχάς. Όσο αφορά το συνολάκι, ίσως το μπουφανάκι του τζάκετ σου να ήταν το μόνο ρουχαλάκι που δεν ήθελα να επιλέξεις. Το βρήκα μεγάλο και σε κάλυπτε. Το πουκάμισο είναι καταπληκτικό, όπως και το φουτεράκι που φοράς από πάνω. Το μήκος της φόρμας εξαιρετικό και το παπουτσάκι ερωτεύσιμο. Τελικά η Μαργαρίτα δεν ήταν τόσο αυστηρή όσο περίμενα και η κριτική της με έκανε να νιώσω πάρα πολύ ωραία. Έχει θέσει υποψηφιότητα, πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για να είναι η Shopping Star.
γιατί οι επιλογές της ήταν σωστές. Γεια σου, Φωτεινή. Γεια. Είμαι ενθουσιασμένη με όλο αυτό το πράγμα που βλέπω μπροστά μου. Χαίρομαι. Είχα τις ενστάσεις μου σε ό,τι αφορά το πανοφόρι. Μου φαινόταν πάρα πολύ η πληροφορία του και ο όγκος του. Όμως τώρα που το βλέπω από κοντά, το θεωρώ εξαιρετικό. Σε ό,τι αφορά το συνδυασμό με την μπλούζα από μέσα που έχει και το πουκάμισο, το βρίσκω πάρα πολύ θεατρικό, μ' αρέσει πάρα πολύ. Φοβόμουν ότι το τζάκετ σε σχέση με όλο το υπόλοιπο του σώματός σου θα χανώσουν λίγο, αλλά έρχεται σε πάρα πολύ ισορροπία με τον όγκο της μπλούζας. Το παντελόνι το θεωρώ εξαιρετικό, μ' αρέσει που είναι κοντό. Τα μποτάκια τα αγαπώ, αλλά μου κλωτσάει το χρώμα. Είναι η μόνη μου ένσταση στο όλο ντύσιμο. Ενώ μου αρέσανε πάρα πολύ, με ενθουσιάσανε σαν σχέδιο, μου κλωτσάει το χρώμα. Θα προτιμούσα να είχες πάρει τα μπες με το λάστιχο, γιατί νομίζω ότι θα δένανε πάρα πολύ και με την τσάντα, αλλά σε γενικές γραμμές είσαι υπέροχη. Η Στέλλα ήταν γλυκύτατη και δεν είπε κάτι αρνητικό, της άρεσαν όλα. Η Φωτεινή πρέπει να είναι η shopping star της εβδομάδας, διότι το τερμάτισε, το πήγε σε άλλο level, οι επιλογές της ήταν εξαιρετικές. Γεια σου, Φωτεινή. Συγχαρητήρια αρχικά. Πιστεύω ότι έχεις πετύχει αυτό που ήθελες. Τα σκουλαρίκια θα προτιμούσα τα άλλα, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν μου φαίνονται άσχημα. Η αλήθεια είναι, εμένα δεν μου αρέσει τόσο όγκος που δίνει το πουκάμισο από μέσα και το τζάκετ. Μ' άρεσε πάρα πολύ που είχες αυτή την ιδέα να συνδυάσεις από μέσα το σακάκι με το πουλόβερ απ' έξω και τη φόρμα την στενή. Ποιο σακάκι, πουκάμισο, πούτερ, τζάκετ. Παρ' όλα αυτά το τζάκετ δεν με τρελαίνει, δεν ήταν από τις επιλογές που ήθελα να πάρεις. Όσο αφορά τα παπούτσια, είναι τέλειο χρώμα. Μπράβο που επέλεξε ένα τέτοιο ιδιαίτερο χρώμα και σχέδιο. Το μόνο που μπορεί να με χαλάει λίγο είναι αυτό το από πάνω μπροστά που κάνει αυτό το στρογγυλό. Μόνο αυτό, αλλά κατά τα άλλα πάρα πολύ ωραίο. Είσαι μες στο θέμα, έχεις πετύχει το στόχο σου και μου αρέσει αρκετά το σύνολό σου. Τα σχόλια της Ειρήνης ήταν θετικά. Κάποια πράγματα δεν της άρεσαν. Φυσικά, οι απόψεις είναι όλες δεκτές. Πιστεύω ότι κατάλαβε τι δεν μου άρεσε. Δεν είπα κάτι κακό έτσι κι αλλιώς. Μια χαρά την σχολίασα. Νομίζω ότι δεν θα έχει θέμα με την κριτική μου. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Κανέλα που έκανε κολακευτικά σχόλια για το μαλλί και το μακιγιάζ, ενθουσιάστηκε με τα αρβιλάκια και βρήκε το τζάκετ απλά οκ. Στη Φωτεινή έβαλα 7, διότι δεν μου άρεσε τόσο το κραγιόν, ήταν έντονο, το χρώμα από τα αρβιλάκια και ο όγκος που έδινε το πουκάμισο. Επόμενη Μαργαρίτα που βρήκε καταπληκτικό το πουκάμισο, ερωτεύσιμα τα αρβιλάκια, αλλά ξύνησε με το τζάκετ. Στη Φωτεινή έβαλα 6 για 2 λόγους. Κυρίως επειδή θέλω να κερδίσω και δεύτερον το τζάκετ. Η σειρά της Στέλλας τώρα που εξεπλάγει ευχάριστα από το τζάκετ βρήκε εξαιρετικό το παντελόνι, αλλά δεν της άρεσε το χρώμα από τα αρβιλάκια. 9 με τόνο. Στη Φωτεινή έβαλα ένα ωραιότατο 9 με τόνο. Θα της είχα βάλει 10 για να είμαι ειλικρινής. Το αξίζει. Απλά μου κλώτσισε πολύ το χρώμα στα παπούτσια. Και τελευταία η Ειρήνη, που ξύνησε με τα σκουλαρίκια, βρήκε το σύνολο ογκώδες και δεν τρελάθηκε με το τζάκετ και τα αρβιλάκια. Τη Φωτεινή έβαλα 7, γιατί ήταν στο θέμα, αλλά δεν μου άρεσε τόσο όγκος που έδωσε με τα ρούχα, το τζάκετ, τα σκουλαρίκια και λίγο το παπούτσι. Εντάξει, πάλι καλά. Μια χαρά τα πήγες, αλλά δεν στο λέω ακόμη. Έχεις ελπίδες, πιστεύεις? Πιστεύω 100% μέσα στο θέμα και στη Λάτη με αθλητικό look και για το Μιλάνο. Μπορώ να πάω και για ψώνια και για βόλτα. Θα τους εντυπωσιάσω όλους. Έσκησε η Φωτεινή, καθώς με 7,25 στα 10 προπορεύεται στην κούρσα για τον τίτλο της Shopping Star. Αύριο κάνει τα ψώνια της η Κανέλα, ενώ προς το παρόν η Δίκη θα δώσει το fashion tip της ημέρας. Αγαπημένες μου, για μια στιλάτη εμφάνιση με αθλητικό look, μην ξεχνάτε τις γραμμές στο πλάι. Τις 2 γραμμές που δίνουν αθλητικό look σε ένα παντελόνι και σε ένα crop top ή σε ένα hoodie. Είναι πολύ σημαντικό το κεντρικό κομμάτι του look μας να παραπέμπει σε athleisure look, δηλαδή να θυμίζει κάτι αθλητικό, αν τα υπόλοιπα θέλουμε να είναι πιο καλοραμένα και τελείως διαφορετικά. Όμως, χρειαζόμαστε ένα κεντρικό κομμάτι το οποίο φωνάζει athletic.
as we rise. We rise with hope. Oh, oh, oh. Oh, again.